Απολύσεις, έσοδα και εργασιακές σχέσεις βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο των αυριανών συναντήσεων της Τρόικας με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, μία μέρα πριν την κρίσιμη επαφή που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τους εκπροσώπους της Τριμερούς. Ο Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να παραθέσει σειρά επιχειρημάτων για την αναγκαιότητα μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση αλλά και του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο. Τη στιγμή πάντως που η Τρόικα εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς την εκπλήρωση από την πλευρά της κυβέρνησης των προαπαιτούμενων για την εκταμείευση των δόσεων του Μαρτίου και του Απριλίου. Τα έσοδα παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος για το οικονομικό επιτελείο. Ο Γενικός Γραμματέας Εισόδων είχε σήμερα νέα σύσκεψη με τους προϊσταμένους των εφορείων για την ενίσχυση των ελέγχων, ενώ από κόσκινο περνούν το επόμενο διάστημα 240 υψηλόβαθμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών που κατήχαν τα τελευταία χρόνια νευραλγικές θέσεις στο φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Θα δούμε σε λίγο ποιους αφορούν αυτοί οι έλεγχοι και γιατί εστιάζει στους συγκεκριμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών. Να παρακολουθήσουμε πρώτα το ρεπορτάζ με τα ζητήματα που θέτει η Τρόικα. Για τα πολύ σημαντικά ραντεβού της Τρόικας, παρουσία αυτή τη φορά και του Πολ Τόμσεν με τον Γιάννη Στουρνάρα για την πορεία του προϋπολογισμού και τον Γιάννη Βρούτσι για την ανεργία, ετοιμάζεται η κυβέρνηση εν ώψη και τη συνάντηση που θα έχουν οι εκπρόσωποι των δανειστών μας με τον Πρωθυπουργό την Πέμπτη. Στην κορυφή της ατζέντας παραμένει το θέμα των απολύσεων, με την Τρόικα να επιμένει για την αριθμητική επίτευξη των απομακρύνσεων, όπως ακριβώς έχουν συμφωνηθεί στο μνημόνιο. Κάτι που έκανε σαφές και ο Όλι Ρεν μετά την συνεδρίαση του Eurogroup. Είναι καλύτερο να αφήσουμε την αποστολή της Τρόικας να κάνει τη δουλειά της, καθώς συζητά και συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση. Η γραμμή μας είναι ότι αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί σύμφωνα με το μνημόνιο και αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη, είναι στα χέρια της κυβέρνησης να δει με ποιο τρόπο θα πετύχει τους στόχους του μνημονίου. Meet the targets of the memorandum. Σύμφωνα πάντως με την Τρόικα, η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει επαρκώς τα προαπαιτούμενα για την εκταμείευση της δόσης του Μαρτίου των 2,8 δις ευρώ. Παραμένει να μειωθούν εκ νέου οι τιμές των φαρμάκων, ενώ ανοιχτή είναι και η δέσμευση για νέες περικοπές στην επιχορήγηση του ΕΟΠΗ κάθε φορά που θα παρατηρούνται υπερβάσεις των μηνιαίων στόχων που έχουν τεθεί στο μεσοπρόθεσμο. Παράλληλα, πρέπει να ολοκληρωθούν τα οργανογράμματα των Υπουργείων ώστε να καταγραφούν οι πλεονάζουσες θέσεις και να οριστεί πόσοι θα απομακρυνθούν ως το τέλος του 2014. Ενώ η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι τον Μάιο και να απελευθερώσει την διαμόρφωση των τιμών τον Ιούλιο. Την ίδια στιγμή πάντως ο Υφυπουργός Γιώργος Μαυραγάνης, ενώ έδωσε και νέα διορία έως τις 20 Μαρτίου στους 25.000 φορολογούμενους να δικαιολογήσουν τα ποσά που έχουν κατατεθειμένα στο εξωτερικό, αντέδρασε στις πιέσεις βουλευτών της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την πορεία των εσόδων του Ιανουαρίου. Όπου υπάρχει αδυναμία πρέπει να επεμβαίνουμε και δεν δέχομαι αυτό που λένε βουλευτές αντιπολίτευσης για κατάρρευση εσόδων. Όπου υπάρχει ανάγκη για επέμβαση, εμείς θα το κάνουμε. Δεν θα περιμένουμε τη φορολογική μεταρρύθμιση. Παράγοντες της αγοράς πάντως και κυρίως οι τουριστικές επιχειρήσεις αυξάνουν τις πιέσεις τους προς την κυβέρνηση για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Δεν υπάρχει άλλη λύση από την επαναφορά του συντελεστή στο 13% από την 1η Απριλίου του 2013. Είμαστε βέβαιοι ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει τα πάντα στη συνάντηση με την Τρόικα την Πέμπτη, ώστε να διορθωθεί άμεσα το σοβαρό αυτό λάθος και να υιοθετηθεί εν ώψη της επερχόμενης τουριστικής περίοδου το πρώτο ουσιαστικό αναπτυξιακό μέτρο για τον τουρισμό, την οικονομία και την απασχόληση στη χώρα. Ο Απρίλιος τίθεται ως ορόσημο και για τη μείωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς τότε λύγει η περίοδος διάθεσής του. Σύνδεση τώρα με τον Κωνσταντίνο Δαυλό και τον Αντώνη Ατζολέτο. Κωνσταντίνε, το οικονομικό επιτελείο θέλει να δώσει το στίγμα των προθέσεών του στο θέμα της αναμόρφωσης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και αρχίζει ελέγχους από τους ελεγκτές. Συνολικά, οι έλεγχοι που θα γίνουν σε αυτό το στάδιο θα αφορούν 240 υψηλόβαθμους υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν διευθυντική ή ελεγκτική θέση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους υπαλλήλους που βρέθηκαν από τώρα και για 3 χρόνια στο παρελθόν στις θέσεις του προϊσταμένου και του υποδιευθυντή σε υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και στο ΣΔΟΕ. Επίσης, θα εξεταστούν όσοι είχαν καθήκοντα ελεγκτή σε περιφερειακές διευθύνσεις των ίδιων υπηρεσιών, αλλά από τώρα και για 2 προηγούμενα έτη. Την ίδια στιγμή και σε μια προσπάθεια να κλείσει άλλη μια εκκρεμότητα απέναντι στο μνημόνιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασε μια τροπολογία
στην οποία ορίζεται ότι οι φορολογικές υποθέσεις που ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ, η εκδίκασή τους θα γίνεται μέσα σε 3 μήνες. Ο στόχος φυσικά είναι διπλός. Πρώτον, να μπουν γρηγορότερα περισσότερα χρήματα στα ταμεία και δεύτερον, να προχωρούν ταχύτερα οι φορολογικές δίκες. Τα έσοδα είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση, για το Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα είχαμε ακόμη μια συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων, του κ. Θεοχάρη, με τους εφοριακούς. Τι συζητήθηκε? Είναι μια συνάντηση αυτή που σχεδόν έχει καθιερωθεί, γίνεται μια φορά το μήνα. Βέβαια, κάποιοι και κυρίως οι εφοριακοί λένε ότι πρέπει να γίνεται λίγο πιο συχνά. Σε κάθε περίπτωση, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί είναι πολύ μεγάλα και πολύ πρόσφατα είχαμε δει τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι υπηρεσίες είναι πολύ μακριά από τους στόχους τους. Και δυστυχώς παραμένουν παρά την μικρή πρόοδο. Πάμε να δούμε τα στοιχεία, όπου φαίνεται ότι τον Φεβρουάριο στις μεγάλες επιχειρήσεις έγιναν 34 έλεγχοι από 4 που είχαν πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο, με το στόχο έτους όμως να είναι στους 330 και σίγουρα στους 100 τον Μάρτιο. Επίσης, σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου, οι έλεγχοι που είχαν γίνει τον Ιανουάριο ήταν μόλις 33. Τον Φεβρουάριο έγιναν 105, ενώ ο στόχος είναι 1.200 έλεγχοι. Την ίδια στιγμή, Αντώνη, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στη Βουλή από τη διαρροή ενός εγγράφου, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση σχεδίαζε την κατάσχεση καταθέσεων από το ποσό τελικά των 600 ευρώ κατασχέσεων καταθέσεων και όχι από τα 1.000 όπως αρχικά εγνωρίζαμε. Ακριβώς. Συζητήθηκε αυτό στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το ανώτατο όριο του ακατάσχετου ποσού. Το θέμα ανέδειξε σία ο κύριος Καραθανσόπουλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αναφερόμενο στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία πρέπει να σου πω σία όντως στο άρθρο 35 ανέφερε πως το ακατάσχετο ποσό θα πέσει από τα 1.000 στα 600 ευρώ. Και πώς αιτιολογήθηκε αυτό? Ο κ. Μαυραγάνης καταρχάς ερωτήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής, είπε ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής του ορίου του ακατάσχετου. Εξηγήσεις ακόμα ζήτησε να δοθούν και ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Μπέζας. Τελικά αυτό που μάθαμε είναι ότι υπήρχε αρχικά στις προθέσεις της κυβέρνησης, τελικά δεν προχώρησε κάτι τέτοιο, βγήκε από το νομοσχέδιο, δεν βγήκε όμως από λάθος από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Άρα έμεινε εκ παραδρομής στα χαρτιά. Ακριβώς.